Συναδέλφισε, συνάδελφοι, 14 Ιούλη και είμαστε μαζεμένοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, διαδηλώνουμε απέναντι σε άλλο ένα νομοσχέδιο αυτής εδώ της κυβέρνησης, το οποίο σαρωτικά πάει να επιδράσει στις σπουδές των φοιτητών, στη ζωή και στην καθημερινότητα των εργαζομένων, όπως επίσης και των διδασκόντων. Είναι ένας νόμος πραγματικά σαρωτικός, οι εκατοντάδες σελίδες και τα εκατοντάδες άρθρα δεν είναι αυτή η στιγμή για να τα αναλύσουμε. Νομίζω ότι το προηγούμενο διάστημα και με τοποθετήσεις δημόσιες και με εκδηλώσεις και με μαζικές διαδικασίες αναλύθηκαν και έγινε σαφές το εξής. Ότι ακόμα περισσότερο, με μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη ταχύτητα, προσπαθούν να μετατρέψουν το Πανεπιστήμιο σε επιχείρηση. Το κράτος προσπαθεί να απαλλαγεί από την υποχρέωση που έχει να χρηματοδοτεί την τριτοβάθμια εκπαίδευση και αντί για αυτό προτρέπει φοιτητές, εργαζόμενους, καθηγητές να ψάχνουν για χορηγίες και κονδύλια. Και αυτό, συναδέλφισες και συνάδελφοι, πρακτικά σημαίνει να ψάχνουν περισσότερο στην τσέπη μας για να πάρουν ό,τι έχει απομείνει. Αυτό μεταφράζεται σε υποβαθμισμένες σπουδές, ακριβότερες για τους φοιτητές, μεταφράζεται σε μηδενική φοιτητική μέρημνα, μεταφράζεται σε μια σειρά από περιστολή δικαιωμάτων και κατακτήσεων για εργαζόμενους και καθηγητές. Δεν είναι όμως καινούριο ως κατεύθυνση. Είναι κατεύθυνση η οποία έχει χαραχτεί εδώ και 23-24 χρόνια μετά την Μπολόνια και τη συνθήκη της και όλες οι κυβερνήσεις ανεξαιρέτως από τότε και μετά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο σπρώχνουν το Πανεπιστήμιο, το κατά τα άλλα δημόσιο και δωρεάν, σε αυτή την κατεύθυνση. Η ταχύτητα και ο ρυθμός με τον οποίο κάθε κυβέρνηση, είτε ήταν Πασόκ και οι δορυφόροι του, είτε Νέα Δημοκρατία και οι δορυφόροι της, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνοδοιπόροι του, σε αυτή την κατεύθυνση που προσπαθούν να το σπρώξουν, και το μόνο φρένο και η μόνη ασπίδα είναι το εργατικό, είναι το λαϊκό κίνημα, είναι οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι, το κομμάτι της ακαδημαϊκής κοινότητας δηλαδή που αγωνίζεται και αντιδρά. Το ίδιο έχουμε να κάνουμε και από εδώ και πέρα. Ζητήσαμε να αποσυρθεί, δεν αποσύρθηκε. Ζητήσαμε να ψηφιστεί, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Κατά πάσα πιθανότητα όμως, με βάση και τις τοποθετήσεις, τις απαράδεκτες θα πούμε εμείς, από πλευράς των κυβερνητικών βουλευτών και όχι μόνο, θα ψηφιστεί. Δεν είναι ο πρώτος νόμος πλαίσιο που ψηφίζεται και μένει στα χαρτιά. Νόμο πλαίσιο έφερε και Διαμαντοπούλου, νόμο πλαίσιο φέρανε κι άλλοι υπουργοί παιδείας, νόμο πλαίσιο έφερε και ο Γαβρόγλου και οι προβλέψεις τους σε ένα μεγάλο βαθμό μείνανε στα χαρτιά. Άρα λοιπόν συνεχίζουμε δυναμικά και αποφασιστικά και με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, η οποία έχει πολλά και νέα καθήκοντα, να κοντράρουμε τον νόμο, αν είναι νόμος τότε πλαίσιο, και να φροντίσουμε ώστε αυτές οι προβλέψεις, οι οποίες προγράφουν το μέλλον μας, προγράφουν το μέλλον το δικό σας, αφαιρούν δικαιώματα από εργαζόμενους, θα μείνει στα χαρτιά. Καλόν αγώνα, καλή δύναμη.